Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη σύνδεση. Η κυρία Δέσποινα Σβεστά, δηλώνει αγρότησα βέβαια, στην περιοχή της Ιεράπετρας. Να γιορτάσουμε και να κάνουμε ποδαρικό στην Παγκοσμία ημέρα μέσα από την εκπομπή μας με την κυρία Δέσποινα. Την οποία να την καλησπερίσουμε, τη βλέπουμε. Αν δεν κάνω λάθος, δίπλα πρέπει να είναι και ο εγγονός. Ναι, ναι. Ο εγγονός. Είναι ο Κωστής, ο Παλωθιάρης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να σας καλησπερίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μια ζωή αγρότησα. Αγρότησα μέχρι τέλος. Δηλαδή μέχρι ακόμα... Μέχρι τα χρόνια γραμμένα και μπορώ. Δηλαδή ακόμα και σήμερα τώρα σηκωθήκατε το πρωί, εργαστήκατε. Για πείτε μας λίγο. Και το πρωί, βγήκα το μεσημέρι έξω, έφαγα, μετά πάλι πήγα στο θερμοκήπιο και βγήκα βράδυ. Δηλαδή πηγαίνετε το πρωί και φεύγετε βράδυ. Πηγαίνω το πρωί. Ναι. Βγαίνω όξο, τρώμε, φαγητό μας, κάθεζα κανένα μισάρι και ξανά στο θερμοκήπιο. Τώρα αν μου επιτρέπετε, εγώ είπα μία ηλικία, ηλικία σας... Η ηλικία μου είναι τώρα στα 90. Στα 90, μάλιστα. Έχετε σηκωθεί ένα πρωί. Μήνα, ναι. Για πείτε μας, σας διέκοψα. Εγώ είμαι στα 90. Τον άλλο μήνα, τον Απρίλιο, κλείνω τα 90 και αν το φτάξω πάω στα 91. Στα 91. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Για πολλά χρόνια εδώ θα τα λέμε. Ναι. Και θα σας φιλοξενούμε και θα μας χαμογελάτε. Δεν ξέρουμε ότι είναι γραμμένα. Από τα παλιά χρόνια τι θυμάστε? Τα πάντα. Τα πάντα. Ό,τι με ρωτήσετε... Ζήσατε δύσκολα χρόνια. Και χρόνια πολέμου, σωστά? Και πόλεμο περάσαμε, και κατοχή περάσαμε, πολλά περάσαμε. Εγώ ήμουν από μιας ξαρχής, τέλεια, μετά που χάσα τον άντρα μου, το παιδί μου, έχω λιγάκι απογοήτευση. Αλλιώς θα ήμουν σίδερο. Είστε στα καλύτερά σας, θα πω εγώ, καθώς έχετε δίπλα, βλέπω, σας έχει αγκαλιάσει ο εγγονός. Τι άλλο θέλετε? Ναι, δεν ναι, υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι παιδί μάλαμα. Έτσι, έτσι, και αγαπάει και τη γιαγιά πολύ και πολύ καλά κάνει. Έχετε σηκωθεί μια μέρα να πείτε «Δεν μπορώ να δουλέψω σήμερα, είμαι κουρασμένη, θα κάτσω στο κρεβάτι». Και να μην δουλέψω και να μην μπορώ να είμαι τόσο άρρωστη που να μην μπορώ να δουλέψω, να πω να κάτσω μια ώρα, πάλι μέσα θα μπω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ σας είπα να μην σηκωθείτε από το κρεβάτι βέβαια, να μην σηκωθείτε καν, να σηκωθείτε 12 το μεσημέρι. Δεν υπάρχει αυτό. Γελάτε. Ξέρω το πρίμα στο πόδι. Η νέα γενιά, τα νέα παιδιά έχουν όρεξη. Δεν πιστεύω. Δεν το πιστεύω να έχουν όρεξη τα τωρινά παιδιά. Εγώ είμαι από 14 χρονών στη δουλειά. Και έφταξα εδώ που έφταξα. Βρίσκουν δικαιολογίες τα νέα παιδιά και δεν τους αρέσει να βασανίζονται. Τα παιδιά τώρα τα κακομαθαίνουμε κι εμείς. Έτσι. Να μην τα κουράσαμε, να μην τα κάνουμε, να μην τα δείξουμε. Κάνουμε εμείς η γέννη τη δουλειά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λίγο και με τον Κωστή δίπλα. Δεν ξέρω να μας ακούει. Να μιλήσετε. Να του δώσετε το τηλέφωνο. Δεν ξέρω να μας ακούει ο Κωστής. Ακούει και εκείνο, αν θέλετε να σας τον δώσω. Να το μας τον τηλέφωνο. Δώστε, να μας τον δώσετε, βέβαια. Ναι. Δώστε το τηλέφωνο. Έλα, πάρτε τον. Ναι. Να δώσουμε το τηλέφωνο στον Κωστή, να του μιλήσουμε. Πείτε του να σας μιλήσουμε. Ελάτε, ελάτε, λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το γυρίσατε πίσω, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω με εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Και πήρα και την πρωτοβουλία και μιλάω στον Ενικό Κωστή, πιστεύω να μου το επιτρέπετε. Εννοείται, κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ βλέπω μια ξεχωριστή γιαγιά δίπλα σας, που της έχετε είναι, και αδυναμία. Είναι. Εννοείται, εννοείται, τόσα χρόνια. Ναι, και γνωρίζει και αγάπη, βέβαια, καθημερινά, βιώνει την αγάπη. Η μαμά μας έχει μεγαλώσει κατά κάποιο τρόπο, είναι δυνατόν να μην της έχουμε αδυναμία? Είναι έμπνευση όμως, δίνει δύναμη σε αυτή την ηλικία και εργάζεται. Βέβαια,
Βέβαια. Από αυτούς τους ανθρώπους παίρνουμε και εμείς δύναμη για να συνεχίσουμε. Μάλιστα, τη ρώτησα προηγουμένως αν ένα πρωινό δεν έχει σκεφτεί να μην σηκωθεί από το κρεβάτι, να μην δουλέψει, να βρει μια δικαιολογία. Ούτε μία φορά μου είπε. Α, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και με πυρετό και με ό,τι καιρό και να κάνει, αν δεν μπει στο θερμοκήπιο μέσα, δεν μπορεί. Τι συμβουλές σας δίνει? Δεν γίνεται. Πάντα μας λέει να είμαστε, να μην βαρυγκομούμε ποτέ, να μην σταματάμε να δουλεύουμε όσο μπορούμε, γιατί αυτό μας δίνει δύναμη και είναι υγεία. Μάλιστα. Καθημερινή επαφή λοιπόν με τη γιαγιά? Εννοείται. Κάθε πρωί θα σηκωθούμε, θα μπούμε στο θερμοκήπιό μας, έτσι κι αλλιώς μένουμε και μαζί. Ναι. Οπότε... Είναι αυστηρή? Δεν γίνεται διαφορά. Είναι. Φωνάζει. Φωνάζει. Λοιπόν... Φωνάζει να κάνουμε τη δουλειά. Να τελειώνουμε. Ναι, αμέ. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε... Μπορείς, λέει, να κάνεις σήμερα, μην την αφήνεις για αύριο. Σωστά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να είστε πολλά χρόνια μαζί. Να είστε καλά. Χαίρεστε το ωραίο οικογενειακό κλίμα πίσω από τη γιαγιά. Υπάρχουν άνθρωποι που τη στηρίζουν, την αγαπούν και αυτό που φαίνεται. Και να είστε περήφανος γι' αυτό. Βεβαίως. Να τις μιλήσουμε, να κλείσουμε τώρα με την κυρία Δέσποινα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ορίστε, ναι, μιλήστε. Κυρία Δέσποινα, μου είπε ο εγγονός τώρα ότι είστε αυστηροί. Φωνάζετε καμιά φορά? Ξαμέ, μα άμα δεν φωνάξετε, δουλειά δεν γίνεται. Τι τους λέτε δηλαδή? Είναι μερικές δουλειές που δεν μπορώ να κάνω στο θερμοκήπιο, γιατί είμαι λιγάκι κοντούλα και δεν φτάνω τα πολύ ψηλά. Και τον Ασελέναν και εκείνος εκεί. Αλλά τη βγάνω μοναχή μου. Μέχρι τώρα δεν το χρειαστήκαμε αυτό. Λοιπόν, αν σας έλεγα τώρα να μας δίνατε την ευχή σας, τι θα μας λέγατε? Σε εμάς και στα νέα παιδιά καλά, που μας παρακολουθούν. Να ζείτε ευτυχισμένοι με την οικογένειά σας και χρόνια πολλά. Μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας περιμέναμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δέσποινα, παρακαλώ, και τον Κωστή βέβαια. Παρακαλώ. Και τον Κωστή. Χαρά μας. Υγεία και χαρά να έχετε. Σας φάνουμε και από το τηλέφωνο. Βέβαια. Λοιπόν,